Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Όπως σας έταξα λοιπόν, ξεκινάω να διαβάζω τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Κεφάλαιο 1. Κοιτάζομαι εκνευρισμένη στον καθρέφτη. Να πάρει ο διάολος τα μαλλιά μου. Δεν λένε να καθίσουν φρόνημα. Είναι άτακτα μαλλιά. Και να πάρει ο διάολος και την Κάθριν Κάβανο, που αρρώστησε, υποβάλλοντάς με σε αυτό το μαρτύριο. Αντί να διαβάζω για τις τελικές εξετάσεις μου, που είναι την άλλη εβδομάδα, κάθομαι και βουρτσίζω τα μαλλιά μου, προσπαθώντας να τα αντιθασέψω. Άνθρωπος με στόχους. Δεν πρέπει να κοιμάμαι με βρεγμένα μαλλιά. Δεν πρέπει να κοιμάμαι με βρεγμένα μαλλιά. Επαναλαμβάνοντας πολλές φορές αυτό το μάντρα, κάνω άλλη μία προσπάθεια να τα θέσω υπό έλεγχο με τη βούρτσα. Άλλος ένας που λέει βούρτσα. Υψώνω απελπισμένη το βλέμμα στον ουρανό και μετά ξανακοιτάζω τη χλωμή καστανή κοπέλα με τα υπερβολικά μεγάλα για το πρόσωπό της μάτια που μου ανταποδίδει το βλέμμα και εγκαταλείπω την προσπάθεια. Η μόνη λύση είναι να περιορίσω τα δίστροπα μαλλιά μου σε μια αλογούρα, ελπίζοντας ότι θα φαίνομαι σχετικά ευπαρουσίαστη. Η Κέιτ, η Κάθριν Κάβανο που έλεγε, είναι η συγκάτοικός μου και από όλες τις μέρες διάλεξε τη σημερινή για να υποκύψει στη γρήπη. Εντάξει, παιδιά, η κοπέλα δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Επομένως, δεν πρέπει να πάει στη συνέντευξη που είχε προγραμματίσει να πάρει από κάποιον μεγιστά ένα μεγάλο βιομήχανο που μου είναι παντελώς άγνωστος για τη φοιτητική εφημερίδα. Και έτσι με διόρισε εθελόντρια. Χρειάζεται να σκιστώ στο διάβασμα για τις τελικές εξετάσεις και να τελειώσω μια εργασία, ενώ το απόγευμα υποτίθεται πως πρέπει να δουλέψω κιόλας. Αλλά όχι. Όχι. Σήμερα πρέπει να οδηγήσω 265 χιλιόμετρα ως το κέντρο του Σιάτλ για να συναντήσω τον ενηγματικό διευθύνοντα σύμβουλο των Gray Enterprises Holding Inc. Μιας και είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας και ο σημαντικότερος ευεργέτης του πανεπιστημίου μας, ο χρόνος του είναι υπερπολίτιμος, πολύ πιο πολύτιμος από το δικό μου, σώπα. Συμφώνησε πάντως να παρεχωρήσει στην Κέιτ μια συνέντευξη. Μεγάλη επιτυχία, διατείνεται η ίδια. Να πάρει ο διάολος στις εξωσχολικές της δραστηριότητες. Η Κέιτ είναι σωριασμένη στον καναπέ του καθιστικού. Άννα, με συγχωρείς. Παλεύω 9 μήνες για να πάρω αυτή τη συνέντευξη. Θα χρειαστούν άλλοι 6 για να την προγραμματίσω εκ νέου και μέχρι τότε θα έχουμε αποφοιτήσει και οι δύο. Oh no. Ως αρχισυντάκτρια δεν μπορώ να τα τεινάξω όλα στον αέρα. Σε παρακαλώ, με κετεύει με τη βραχνή, γρυπιασμένη φωνή της. Πώς τα καταφέρνει. Ακόμα και άρρωστη δείχνει τσαχπίνα και κούκλα, με τα πυρόξανθα μαλλιά της στη θέση τους και τα πράσινα μάτια της λαμπερά, παρόλο που τώρα είναι κουκκινισμένα και τρέχουν. Αγνώ τη σουβλιά της ανεπιθύμητης συμπόνιας. Φυσικά και θα πάω, Κέιτ. Γύρω στο κρεβάτι καλύτερα. Θες κανένα NY Quill ή Tylenol. Παιδιά, δεν έκανα πλάκα, δεν τα μεταφράσαν τα φάρμακα. Δεν γράψανε, θες κανένα τεφόν, κανένα μπροστά. Όχι, τίποτα. NY Quill ή Tylenol. NY Quill, σε παρακαλώ. Εδώ είναι οι ερωτήσεις και το ψηφιακό μου μαγνητόφωνο. Απλώς πίεσε το κουμπί εγγραφής εδώ. Γιατί είσαι τόσο καθυστερημένη, πρέπει να σου το πω και αυτό. Κράτη σημειώσεις. Θα τα μαγνητοφωνήσω όλα εγώ. Σόπα ρε Κέιτ, μήπως... επίθεση. Μήπως έπρεπε να τα μαγνητοφωνήσεις κιόλας. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό, μουρμουρίζω, προσπαθώντας χωρίς επιτυχία να δαμάσω τον πανικό που με πνίγει. Πανικός πραγματικός, μπήκε η Βικτωρία. Μην το σελίδοδείκτη! Φύγε ρε! Φύγε από μπροστά την κάμερα. Θα σε καθοδηγούν οι ερωτήσεις. Ξεκίνα. Έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Δεν θέλω να αργήσεις. Εντάξει, φεύγω. Γίνε στο κρεβάτι σου. Σου έφτιαξα λίγη σούπα για να τη ζεστάνεις αργότερα. Την κοιτάζω στοργικά. Μόνο για σένα, Κέιτ, θα το έκανα αυτό. Και εδώ αναρωτιέσαι αν έχουν λεσβιακές σχέσεις. Θα τη ζεστάνω. Καλή τύχη. Και ευχαριστώ, Άννα. Ως συνήθως μου σώζεις τη ζωή. Ναι, κάτσε εδώ. Μπράβο. Παίρνω το σακίδιό μου, τη χαμογελάω ξινά, που πήγε στο ρίγιο, και βγαίνουμε κατεύθυνση το αυτοκίνητο. Μου φαίνεται απίστευτο που άφησα την Κέιτ να με πείσει να κάνω κάτι τέτοιο.
Από την άλλη, βέβαια, η Κέιτ είναι ικανή για να πείσει οποιονδήποτε να κάνει οτιδήποτε. Wow! Θα γίνει εξαιρετική δημοσιογράφος. Είναι εφραδής, δυνατή, πιστική, μαχητική, όμορφη και η καλύτερη μου φίλη. Και άρρωστη. Του λέω αυτό. Όταν ξεκινάω από το Vancouver της Washington προς το διαπολιτικό 5, οι δρόμοι είναι άδειοι. Είναι νωρίς και δεν χρειάζεται να φτάσω στο Seattle πριν από τις 2 το μεσημέρι. Ευτυχώς η Kate μου δάνεισε τις former students CLK της. Wow, αυτή η Kate. Δεν είμαι σίγουρη πως με τη Wanda, τον παλιό μου σκαραβαίο, θα φτάναμε έγκαιρα. Η Mercedes έχει πλάκα στο οδήγημα και τα χιλιόμετρα φεύγουν σαν νεράκι. Καθώς πατάω τέρμα τον γκάζι. Προορισμός μου, η έδρα της διεθνούς επιχείρησης του κυρίου Κρέι. Πρόκειται για ένα τεράστιο κτίριο, 20 ορόφων, όλο από καμπυλωτό γυαλί και ατσάλι. Η λειτουργική φαντασίωση κάθε αρχιτέκτονα. Πάνω από τις γυάλινες εξώπορτας γράφει με ατσάλινα γράμματα κτίριο Κρέι. Όταν φτάνω είναι 2:15. Πάλι νωρίς έφτασε με τη Mercedes, τέλος πάντων. Και μπαίνοντας στην τεραστίων διαστάσεων αίθουσα υποδοχής από γυαλί, ατσάλι και λευκό ψαμόλιθο, μια αίθουσα που πραγματικά προκαλεί δέος, νιώθω μεγάλη ανακούφιση που δεν έχω αργήσει. Πίσω από το μασίφ γραφείο από ψαμόλιθο, μια πολύ ελκυστική, περιποιημένη, ξανθιά κοπέλα, μου χαμογελάει, ευγενικά. Φοράει ανθρακή σακάκι και λευκό πουκάμισο. Τα πιο κομψά που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δείχνει άψογη. Έχω ραντεβού με τον κύριο Κρέι, Αναστάζια Στυλ, εκ μέρους της Κάθριν Κάβανο. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, δυσπίνη Στυλ, λέει, και ανασυγχώνει τα φρύδια της έτσι όπως στέκομαι μήχανε μπρος της. Αρχίζω να εύχομαι να είχα δανειστεί ένα από τα καλά blazer της Κέιτ, αντί να φορέσω το φθαρμένο μπλε μαρέν τζάκετ μου. Το πάλεψα, βάζοντας τη μοναδική μου φούστα, τις βολικές καφέ μπότες που φτάνω στο γόνατο και ένα μπλε πουλόβερ. Γενικώς είσαι να σε πάρω να φυγούμε. Για μένα αυτό σημαίνει κομψότητα. Για μένα αυτό σημαίνει γελιότητα. Τέλος πάντων. Σμπρώχνω πίσω από το αυτί μου ένα τσουλούφι που έχει ξεφύγει και κάνω πως η ξανθιά δεν με έχει πτωήσει. Κάνω. Όχι προσποιούμε. Κάνω. Και κάνω. Ωραία μετάφραση. Η Δεσποινής Κάβανο αναμένεται. Παρακαλώ υπογράψτε εδώ. Δεσποινής Στυλ. Τι λέει ρε παιδιά. Πάρτε τον τελευταίο ανελκυστήρα δεξιά. Πατήστε το κουμπί για τον 20ο όροφο. Μου χαμογελάει ευγενικά καθώς υπογράφω. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το βρίσκεται σκαταστικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει γραμμή, αλλά τέλος πάντων. Μου δίνει ένα πάσο ασφαλείας που γράφει ευκρινώς επισκέπτης. Δεν μπορώ να μην υπομοιδιάσω. Άλλωστε είναι προφανές πως είμαι απλή επισκέπτρια. Δεν κολλάω καθόλου εδώ μέσα. Τίποτα δεν αλλάζει. Σαν τι να άλλαζε δηλαδή. Αναστενάζω μέσα μου. Την ευχαριστώ, κατευθύνομαι προς τα ασανσέρ και προσπερνάω δύο άντρες της ασφάλειας, πολύ πιο καλοντημένες από μένα, με τα καλωραμένα μαύρα κοστούμια τους. Το ασανσέρ με εκτοξεύει με ηλιγιώδη ταχύτητα στον 20ο όροφο. Οι σειρώμενες πόρτες ανοίγουν και βρίσκομαι σε μια άλλη μεγάλη αίθουσα υποδοχής και πάλι όλο γυαλί, ατσάλι και λευκό ψαμόλιθο. Μπροστά μου έχω ένα... Έκαιση, Βικτόρια. Θεέ μου, Τζίζους, τι σχέδα έφαγες. Βρωμιάρα. Μπροστά μου έχω άλλο ένα γραφείο από ψαμόλιθο και άλλη μια νεαρή ξανθιά, αυτή τη φορά ντυμένη άψογα σε άσπρο μαύρο. Σηκώνεται να με υποδεχτεί. Δεσποινής Στυλ, μπορείτε να περιμένετε εδώ, παρακαλώ. Μου δείχνει έναν χώρο με λευκές δερμάτινες καρέκλες. Wow. Πίσω από τις δερμάτινες καρέκλες βρίσκεται ένα ευρύχωρο δωμάτιο με γυάλινους τοίχους και ένα εξίσου μεγάλο σκούρο ξύλινο τραπέζι με τουλάχιστον 20 σορτή καρέκλες να το περιστοιχίζουν. Πέρα από το τραπέζι υπάρχει και ένα παράθυρο από το πάτωμα ως την οροφή με θέα προς τους ουρανοξύστες του Σιάτλ που έχει φόντο τον ουρανό και στο βάθος τον πορθμό. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό και προς στιγμή με κάνει να μαρμαρώσω. Καταπληκτικό. Κάθομαι, βγάζω από το σακίδιό μου τις ερωτήσεις και τις φιλομετρώ, βλαστημώντας από μέσα μου την Κέιτ που δεν μου έδωσε ένα σύντομο βιογραφικό. Και εσύ, ηλίθεια, δεν σκέφτηκες να ρωτήσεις, πήγες να ξεπόλυσες τα αγκάθια. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω και τίποτα για τον άνθρωπο από τον οποίο πρόκειται να πάρω συνέντευξη. Θα μπορούσε να είναι 90 χρονών ή 30. Η αβεβαιότητα είναι ενοχλητική και η νευρικότητά μου επιστρέφει, κάνοντάς με να αναδεύομαι. Να αναδεύομαι συνεχώς την καρέκλα μου.
ούτε και η Βικτόρια συμφωνεί με το ρήμα, αναδεύω. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα στις συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Προτιμώ την ανωνυμία μιας ομάδας συζήτησης, όχι μιας ομαδικής συζήτησης, μιας ομάδας συζήτησης, όπου μπορώ να κάθομαι διακριτικά στο βάθος της αίθουσας. Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ να είμαι μόνη μου και να διαβάζω ένα κλασικό αγγλικό μυθιστόρημα, κουλουριασμένη σε μια καρέκλα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Όχι να κάθομαι σε ένα τεράστιο κτίριο από γυαλί και πέτρα, στριφογυρίζοντας νευρικά στη θέση μου. Με πιάνει απελπισία με τον ίδιο μου τον εαυτό. Σύνελθε στυλ, κρίνοντας από το κτίριο που είναι τελείως ψυχρό και μοντέρνο, φαντάζομαι ο Γκρέι, πως ο Γκρέι είναι γύρω στα 40, γυμνασμένος, μαυρισμένος και ξανθός, για να ταιριάζει με το υπόλοιπο προσωπικό. Από μια μεγάλη πόρτα δεξιά βγαίνει άλλη μια κομψή, άψογα ντυμένη ξανθιά. Τι τρέχει με όλες αυτές τις ψεγάδιες της ξανθιάς. Σαν το Stepford είναι εδώ μέσα. Παίρνω βαθιά ανάσα και σηκώνομαι. Είδες ποινή στυλ, ρωτάει η τελευταία ξανθιά. Μάλιστα, απαντάω βραχνά και καθαρίζω το λαιμό μου. Μάλιστα. Ορίστε, τώρα έδειξα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο κύριος Γκρέι θα σας δει σε ένα λεπτό. Μπορώ να πάρω το τζάκετ σας. Ευχαρίστως, καταφέρνω να το βγάλω. Σας πρόσφεραν κάτι να πιείτε? Όχι. Πω, λες η ξανθιά νούμερο 1 να βρει τον πελάτη. Η ξανθιά νούμερο 2 κατσουφιάζει και στραβοκοιτάει την κοπέλα στο γραφείο. Θα θέλετε τσάι, καφέ ή νερό? Ρωτάει στρέφοντας και πάλι την προσοχή της σε μένα. Ένα ποτήρι νερό, ευχαριστώ, μουρμουρίζω. Ολίβια, σε παρακαλώ, φέρω στη δεσποινίδα στήλ ένα ποτήρι νερό. Η φωνή της είναι αυστηρή. Η Ολίβια πετάγεται όρθια και στρέχει προς μια πόρτα στην άλλη πλευρά της αίθουσας. Σας ζητώ συγγνώμη, δεσποινιστή. Η Ολίβια είναι νέα μας ασκούμενη. Καθίστε παρακαλώ. Ο κύριος Γκρέι θα αργήσει άλλα 5 λεπτά. Η Ολίβια επιστρέφει με ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Ορίστε, δεσποινιστή. Ευχαριστώ. Η ξανθιά νούμερο 2 κατευθύνεται με σταθερό βήμα προς το μεγάλο γραφείο, με τα τεκούνια της να αντιχούν, χτυπώντας επάνω στο πάτωμα που ψαμόλυθε. Κάθεται και συνεχίζουν και οι δυο τη δουλειά. Ίσως ο Γκρέι, ο κύριος Γκρέι, επιμένει να είναι όλοι υπάλληλοι του ξανθή. Αναρωτιέμαι τεμπέλικα αν είναι νόμιμο όταν υπότα ανοίγει και βγαίνει ένας ψηλός, κομψά ντυμένος και ελκυστικός. Αφροαμερικανός, με κοντά ράστα μαλλιά. Αναφυσβήθητα έχω φορέσει λάθος ρούχα. Γυρίζει και λέει μέσα από την πόρτα. Γκολφ αυτή την εβδομάδα, Γκρέι? Δεν ακούω την απάντηση. Στρέφεται, με βλέπει και χαμογελάει με τα σκούρα μάτια του να ρητηριάζουν στις γωνίες. Η Ολίβια έχει πεταχτεί όρθια και έχει καλέσει τον Σανσέ. Φαίνεται άσωστο να πετάγεται την καρέκλα της. Είναι πιο νευρική από μένα. Καλό απόγευμα, κυρίες μου, λέει, καθώς εξαφανίζεται πίσω από τη σειρώμενη πόρτα. Ο κύριος Γκρέι θα σας δει τώρα, δεσποινιστή. Περάστε, αναγγέλει ξανθιά νούμερο 2. Σηκώνομαι μάλλον αβέβαιη, προσπαθώντας να υπερνικήσω την νευρικότητα που με διακατέχει. Παίρνω το σακίδιό μου, αφήνω το ποτήρι με το νερό και κατευθύνομαι προς τη μισάνοιχτη πόρτα. Δεν χρειάζεται να χτυπήσετε, απλώς μπείτε, προσθέτει εκείνη χαμογελώντας ευγενικά. Σπρώχνω από την πόρτα και μπαίνω παραπατώντας. Σκοντάφτω, παιδιά, αυτό το κεφάλαιο είναι τεράστιο το πρώτο, εντάξει, εγώ δεν αντέχω να το διαβάσω όλη. 29 σελίδες και είμαι στη 16. Σπρώχνω την πόρτα και μπαίνω παρακλώντας. Σκοντάφτω στα ίδια μου τα πόδια και πέφτω με τα μούτρα μέσα στο γραφείο. Ανάθεμά με και ανάθεμα την αδεξιότητά μου. Είμαι πεσμένη στα 4, στην πόρτα του γραφείου του κυρίου Γκρέι, και ευγενικά χέρια με έχουν πιάσει, βοηθώντας με να σηκωθώ. Ντρέπομαι τόσο πολύ, να πάρει ο διάολος την ατζαμοσύνη μου, όσοι τζούνε είναι πάνω στο ρολόι. Όχι, αυτό δεν το λέει. Πρέπει να συγκεντρώσω όλο μου το θάρρος για να σηκώσω το βλέμμα μου. Θεέ και κύριε, είναι πολύ νέος. Δεσποίνη σκάβανο, μόλις καταφέρω να σηκωθώ με απλά ένα χέρι με κρυά δάχτυλα. Είμαι ο Κρίσιαν Γκρέι, είστε καλά, θέλετε να κάσετε? Τόσο νέος και ελκυστικός, πολύ ελκυστικός. Είναι ψηλός, φοράει ένα ωραίο γκρίζο κουστούμι, άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Έχει απίθραχα μαλλιά στο χρώμα του σκούρου χαλκού και φωτεινά γκρίζα μάτια που με κοιτάζουν διαπεραστικά. Αργώ ένα λεπτό να ξαναβρω τη φωνή μου. Στην πραγματικότητα μουρμουρίζω. Αν αυτός ο τύπος είναι πάνω από 30, να μου τρυπήσει τη μύτη. Ζαλισμένη, βάζω το χέρι μέσα στο δικό του και ανταλλάσσουμε χειραψία. Καθώς τα δάχτυλά μας αγγίζονται, αισθάνομαι ένα λόκοτο αναζωογονητικό ρίγος να με διατρέχει. Τραβάω βιαστικά το χέρι
νιώθοντας αμηχανία. Πρέπει να είναι στατικός ηλεκτρισμός. Ανοιγοκλίνω γρήγορα τα μάτια μου, τα μάτια και τα βλέφαρά μου κινούνται στο ρυθμό της καρδιάς μου. Σάκης Σουβάς. Δεσποινή Σκάβανο είναι αδιάθετη, έτσι έστειλε εμένα. Ελπίζω να μην σας πειράζει, κύριε Γκρέι. Και εσείς είστε η φωνή του Νιζεστή. Ίσως το διασκεδάζει κιόλας, όμως είναι δύσκολο να το καταλάβω, μιας και η έκφρασή του είναι μάλλον απαθής. Δείχνει κάποιο στοιχειώδητες ενδιαφέρον, αλλά πάνω απ' όλα μοιάζει, αλλά πάνω απ' όλα είναι ευγενής. Αναστάζια Στίβ. Σπουδάζω αγγλική φιλολογία μαζί με την Κέιτ, την Κάθριν, τη Δεσποινίδα Κάβανο στο KPO, το κρατικό πανεπιστήμιο της Washington, στο Vancouver. Μάλιστα, αποκρίνεται λιτά. Νομίζω πως διακρίνω στην έκφραση του μια υποψία χαμόγελου, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θέλετε να κάτσετε, μου δείχνει ένα λευκό δερμάτινο καναπέ στο σχήμα γάμου, σε σχήμα γάμου. Το γραφείο του παρά είναι μεγάλο για έναν άνθρωπο. Μπροστά από τα παράθυρα που καλύπτουν όλο τον τοίχο, υπάρχει ένα μοντέρνο σκούρο ξύλινο γραφείο γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να καθίσουν άνετα 6 άνθρωποι. Ταιριάζει με το καφέ τραπέζι πλάι στον καναπέ. Όλα τα υπόλοιπα είναι λευκά, η οροφή, τα πατώματα και η τύχη, εκτός από τον τοίχο δίπλα στην πόρτα όπου κρέμεται ένα μοσαϊκό από μικρούς πίνακες. 36, από τους οποίους είναι τακτοποιημένοι με τέτοιο τρόπο να σχηματίζουν, ώστε να σχηματίζουν ένα τετράγωνο. Είναι υπέροχη. Μια σειρά από πεζά, ξεχασμένα αντικείμενα, ζωγραφισμένα με τέτοιες ακριβείς λεπτομέρειες που θυμίζουν φωτογραφίες. Όλοι μαζί είναι εκπληκτικοί. Ένας ντόπιο καλλιτέχνης, ο Τρόουτον, λέει ο Γκρέι, προσαχώντας το βλέμμα μου. Είναι πολύ όμορφη, ανυψώνουν το συνηθισμένο στο επίπεδο του ασυνήθιστου, ψελίζω, σαστισμένη τόσο από την παρουσία του όσο και από τις πίνακες. Γίνεται το κεφάλι της στο πλάι και με κοιτάζει επίμονα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, δεσποινιστή, αποκρίνεται με απαλή φωνή. Και για κάποιον ανεξήγητο λόγο, πιάνω τον εαυτό μου να κοκκινίζει. Με εξαίρεση τους πίνακες, το υπόλοιπο γραφείο του είναι ψυχρό, καθαρό και απέριτο. Αναρωτιέμαι αν αντικατοπτρίσει την προσωπικότητα του Άδωνη, που βυθίζεται με χάρη σε μια από τις άσπρες δερμάτινες καρέκλες απέναντί μου. Κουνάω το κεφάλι, αναστατωμένη από την κατεύθυνση που έχουν πάρει οι σκέψεις μου, και βγάζω από το σακίδιό μου τις ερωτήσεις της Κέιτ. Ύστερα ετοιμάζω το ψηφιακό μαγνητόφωνο και τα δάχτυλα μου μπλέκονται, σοπ, με αποτέλεσμα να το ρίξω δύο φορές επάνω στο τραπεζάκι του καφέ μπροστά. Ο κύριος Γκρέι δεν λέει τίποτα, περιμένοντας υπομονετικά, ελπίζω, κι εγώ, καθώς ντρέπομαι και πελαγώνω όλο ένα και περισσότερο. Όταν βρίσκω το θάρρος να τον κοιτάξω, με παρακολουθεί με το ένα χέρι χαλαρά αποκουμπισμένο στα πόδια του και το άλλο κάτω από το πηγούνι του και τον μακρύ δείκτη του. Επάνω στα χείλη του. Νομίζω πως προσπαθεί να πνίξει ένα χαμόγελο. Συγγνώμη, τραβλίζω, δεν είμαι συνηθισμένη σε αυτά. Πάρτε το χρόνο σας, δεσποινιστή, αποκρίνεται. Έχετε αντίρρηση να μαγνητοφωνήσω τις απαντήσεις σας. Με ρωτάτε τώρα, αφού κάνετε τόσο κόπο για να ετοιμάσετε το μαγνητόφωνο, κοκκινίζω. Με πειράζει. Το ελπίζω. Ανοιγοκλίνω τα μάτια μου, μην ξέρω τι να πω, και νομίζω πως με λυπάται επειδή υποχωρεί. Όχι, δεν με πειράζει. Σας εξήγησε η Κέιτ, θέλω να πω, η δεσποινή Σκάβανο. Πω, τι καθυστερημένη που είναι αυτή η Αναστάζια. Για ποιον λόγο γίνεται η συνέντευξη? Ναι, για να μπει στο τεύχος αποφύτησης της φοιτητικής εφημερίδας, δεδομένου ότι θα είμαι αυτός που θα απονείμει τα πτυχία στη φετινή τελετή αποφύτησης. Ω! Αυτό δεν το ήξερα. Και για μια στιγμή με ανησυχεί η σκέψη πως θα μου δώσει το πτυχίο μου όχι κάποιος πολύ μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει. Ίσως κατά περίπου 6 χρόνια και εντάξει, υπερεπιτυχημένος, αλλά και πάλι. Σκυθροπιάζω συγκεντρώνοντας ξανά την προσοχή μου που έχει αποσπαστεί στη δουλειά που έχω να κάνω. Ωραία. Ξανακαταπίνω νευρικά. Έχω μερικές ερωτήσεις, κύριε Γκρέι. Ισιώνω ένα πίθραχο τσουλούφι πίσω από το αυτί μου. Αυτή είναι η εντύπωση είχα και εγώ, λέει ανέκφραστα. Με κοροϊδεύει. Όταν το συνειδητοποιώ, τα μάγουλά μου αναψοκοκκινίζουν και ανακάθομαι ισιώνοντας τους ώμους σε μια προσπάθεια να φανώ πιο ψηλή και πιο απειλητική. Πιέζοντας το κουμπί του μαγνητοφώνου, προσπαθώ να φαίνομαι επαγγελματίας. Λοιπόν, έχω φτάσει στη μέση σελίδας 19 και αδυνατό να διαβάζω άλλο προς στιγμή. Εάν έχω παραπάνω από 19 likes, έστω και 20 likes, θα συνεχίσω να διαβάζω αυτή την ιδέα. Εάν όχι, θα σταματήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ χειρότερο από ό,τι φανταζόμουν από όλες τις απόψεις. Έχοντας διαβάσει πεταχτά και κάτι σελίδες στο τέλος, που είναι όχι απλά τσόντα, είναι υπερπαραγωγή τσόντα, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να χαραμίσω τον χρόνο. Τέλος πάντων, πείτε μου...
Κάντε like αν θέλετε να ακούσετε και το υπόλοιπο, γιατί δεν θα το ακούσετε αν δεν κάνετε like. Bye!